αποδίδουμε περισσότερο και δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Σε ένα περιβάλλον που νιώθουμε ασφάλεια και ευνοεί την αυτοπεποίθησή μας ή μέσα σε μια τοξική κατάσταση όπου φοβόμαστε και πάντα νιώθουμε πως όσο και να προσπαθούμε, τίποτα δεν είναι αρκετό. Αγαπητοί Toastmasters, οφείλω να ομολογήσω πως όταν άνοιξα τα περιεχόμενα του εκπαιδευτικού μου μονοπατιού για να δω τι έχω για να προετοιμάσω τη σημερινή μου ομιλία και είδα τον τίτλο «Κατανοώντας το στυλ της ηγεσίας σας», σκέφτηκα. Εδώ είμαστε. Και θέλω να σας εκμυστηρευτώ κάτι. Μέχρι να συναντήσω τους Toastmasters και την έννοια που δίνουν στις επικοινωνιακές και τις ηγετικές δεξιότητες ενός ανθρώπου, δεν θα διανόμουν να πω ότι ναι, εγώ ως Φωτεινή έχω κι εγώ και αυτό το κομμάτι μέσα. Απλά και μόνο γιατί τελικά δεν είχα ορίσει τι σημαίνει να έχεις και αυτή την πτυχή μέσα. Σαν άνθρωπος, από τα πρώτα μου χρόνια, έμαθα να υπάρχω μέσα σε ένα χώρο σχεδόν αθόρυβα. Ήμουν το μικρότερο μέλος μιας οικογένειας, η οποία φιλοξενούσε άλλα 5 άτομα, και σκεφτείτε ότι το μεγαλύτερο από αυτά με περνούσε κατά 67 χρόνια, γιατί ζούσα για μεγάλο χρονικό διάστημα με τους παππούδες μου στο ίδιο σπίτι. Επομένως, γενικότερα δεν μπορούμε να πούμε ότι ανέπτυξα μία δυνατή προσωπικότητα. Μου αρέσει να ακούω. Είναι σπάνιες οι φορές που θα φωνάξω και καμία από αυτές δεν θα είναι για να επιβληθώ. Έτσι λοιπόν, μεγάλωσα και έμαθα να μη φαίνομαι. Σε μια κοινωνία που, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει γαλουχηθεί γύρω από την αντίληψη ότι κυριαρχεί πάντα αυτός που επιβάλλει το δικό του δίκιο και είναι ο πιο δυνατός. Επομένως, η ιδέα ότι μπορώ να ηγούμαι ήταν απλά κάτι που δεν είχα στο μυαλό μου σενάριο. Είναι όμως αυτός τελικά ο ηγέτης. Ευτυχώς, καθώς μεγάλωνα, βρέθηκα σε πολλά και διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα. Είναι μία από τις ευλογίες της οικονομικής κρίσης. Έτσι, έχω υπάρξει σε μέλη όπου οι ανώτεροί μου ήταν αφεντικά, που έκαναν τα πάντα για να επιβληθούν και να υποδείξουν στον εαυτό τους ότι έχουν το πάνω χέρι. Υπήρξαν όμως και άλλες καταστάσεις όπου εργαζόμουν πλάι σε προϊσταμένους που ήταν πραγματικοί ηγέτες και τους νοσταλγώ μέχρι και σήμερα. Αν ήθελα να τους ορίσω με χαρακτηριστικά, θα ήταν τα εξής. Είχαν βρεθεί ήδη στη θέση μου και ήξεραν πώς να με καθοδηγήσουν μέσα από την προσωπική δική τους βιωματική εμπειρία. Γνώριζαν πρώτοι από όλους τους κανόνες πολύ καλά και μάλιστα ήξεραν πώς να τους σπάσουν σαν καλλιτέχνες μαζί μου όταν αυτό χρειαζόταν, όπως έχει ορίσει μέσα σε ένα ωραίο του γνωμικό ο Παύλο Πικάσο. Και με έκανα να νιώθω κάθε στιγμή ότι υπάρχει εκεί κάποιος που πιστεύει σε εμένα και στο ότι μπορώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Αρκεί να θυμάμαι να μην επαναπαύομαι και να συνεχίσω. Γιατί υπάρχει πάντα χώρος για περαιτέρω διεύρυνση. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ότι εγώ, ως Φωτεινή, σε όποιο στάδιο της καριέρας μου και αν βρισκόμουν, ήθελα να δώσω σε αυτούς τους ανθρώπους πάντα τον καλύτερό μου εαυτό. Και έπαιρνα πίσω το δώρο της ανακάλυψης ότι υπάρχει πάντα κάτι άλλο εκεί για μένα, κάτι παραπάνω. Έμαθα να αναλαμβάνω την ευθύνη μου, γιατί ήμουν σε ένα περιβάλλον όπου πρώτα απ' όλους έδινε το παράδειγμα ο ηγέτης της ομάδας, γνωρίζοντας και αναλαμβάνοντας ο ίδιος πρώτα τις δικές του ευθύνες. Δυστυχώς ή ευτυχώς όμως, μεγαλώσαμε σε ένα περιβάλλον όπου έχουμε συσχετίσει την ηγεσία με τη δόξα και τη δημοσιότητα και με μια ματαιοδοξία που ορίζει να αναγνωρίζεται μόνο ο ηγέτης μιας ομάδας, ο αρχηγός, ας το θέσω καλύτερα, ενώ η υπόλοιπη ομάδα να μένει στην αφάνεια. Κι όμως, στα μάτια μου και στα πιστεύω μου, ο ηγέτης είναι αυτός που γνωρίζει πρώτα και πάνω από όλους ο ίδιος και για τον εαυτό του τα δυνατά και τα αδύναμά του σημεία. Με βάση αυτά, ξέρει ποιες ανάγκες έχει να καλύψει για να επιτύχει το όραμα και τους στόχους του. Και έτσι αναγνωρίζει και πάνω απ' όλα δεν ξεχνάει να θαυμάζει τα δυνατά σημεία των ανθρώπων της ομάδας που τον πλαισιώνει και τον συμπληρώνει για να επιτύχουν όλοι μαζί τον τελικό σκοπό που έχουν θέσει. Πρώτα και πάνω απ' όλα, ξέρει ότι ο ρόλος του δεν είναι να επιβάλλει.
αλλά να εξυπηρετεί τα μέλη της ομάδας του με τον καλύτερο τρόπο, δίνοντάς τους αυτά που χρειάζονται ώστε να δώσουν το καλύτερο τους αποτέλεσμα. Το καλύτερο αυτό που όλοι κρύβουμε μέσα μας. Και πολλές φορές χρειάζεται να πιστέψει κάποιος σε εμάς για να το προσφέρουμε και στον υπόλοιπο κόσμο. Και εκεί που δημιουργούνται οι κρίσεις, γιατί έχει και αυτό σημασία, γνωρίζει πού υπάρχει ευθύνη, αναλαμβάνει πάντα τη δική του και αντί να ξοδεύει χρόνο στο να κατηγορήσει, επενδύει στο να βρεθεί η λύση. Δεν υπήρξε λοιπόν μεγαλύτερη χαρά για εμένα όταν τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που συμπλήρωσα μου έδωσαν την ιδιότητα της αλτρουιστικής ηγεσίας, η οποία συγκεντρώνει τα πιο πάνω χαρακτηριστικά. Αγαπητοί Toastmasters, θεωρώ ότι τίποτα στη ζωή δεν είναι τυχαίο. Έτσι, δεν είναι τυχαία και η θεματολογία που έμελε να παρουσιάσω σήμερα, σε αυτή τη τελευταία μας συνάντηση, πριν μπούμε καλό καλοκαίρι. Αν σήμερα έχω μάθει σε μένα να αναγνωρίζω σε μένα αυτά τα στοιχεία και να τα εφαρμόζω στις καθημερινές μου επικοινωνίες και στις ομάδες των οποίων είμαι μέλος, είναι γιατί πριν λίγους μήνες αποφάσισα και ανακάλυψα τη δική μας παρέα. Και ανακάλυψα ότι μέσα από το να φέρω στην επιφάνεια αυτές τις ηγετικές μου ικανότητες, μπορώ να προσφέρω σε όσους χρειάζονται μία όθηση για να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό. Όταν το καταφέρνεις αυτό, δεν χρειάζεσαι καμία δόξα και καμία επιβεβαίωση ως επιβράδυση. Αρκεί και μόνο το να μένεις να θαυμάζεις κάθε φορά τη δύναμη που κρύβει μέσα του κάθε άνθρωπος και το μόνο που χρειάζεται για να το εξωτερικεύσει είναι να βρεθεί στον δρόμο του αυτός που θα πει «Πιστεύω σε σένα». Και αυτός είναι ένας ηγέτης. Σας ευχαριστώ πολύ.